Η φτώχεια, όπως καταγράφεται από το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, δεν έχει μόνο εθνικά ή περιφερειακά, αλλά και τοπικά χαρακτηριστικά, διαμορφώνοντας σε κάθε περιοχή μια σειρά από δεδομένα που έχουν ξεχωριστή βάση αλλά και συνέπειες και που απαιτούν συγκεκριμένες και με χωρικό περιεχόμενο δράσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν. Πρέπει να πάμε σε ένα νέο μοντέλο χωρικής δικαιοσύνης, όπου η κάθε χωρική ενότητα να έχει παρόμοιες ευκαιρίες και δυνατότητες για βιώσιμη ανάπτυξη και για την κάλυψη των βασικών και όχι μόνο κοινωνικών αναγκών και μια λογική μιας κοινωνίας ευημερίας που δυστυχώς ακόμα και σε υποτιθέμενες πλούσιες περιοχές όπως θεωρείται η Κρήτη, υπάρχουν αυτοί οι θυλακές φτώχειας, τους οποίους οφείλουμε, είναι ένα ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, να αντιμετωπίσουμε. Αυτός είναι ο σχεδιασμός, πώς η τοπική αυτοδιοίκηση και οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να αναλάβουν ζητήματα κοινωνικής ένταξης και να πάρουν πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί είναι και οι ίδιοι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη των περιοχών και αυτό που λέμε βιώσιμη ανάπτυξη, που λαμβάνει υπόψη και τις τρεις διαστάσεις, και την κοινωνία και το περιβάλλον και την οικονομία. Στο Διεθνές Συνέδριο για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και της Αποστέρησης, που πραγματοποιήθηκε από το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, επισημάνθηκε ότι εν μέσω ακρίβειας υπό το βάρος και της ενεργειακής κρίσης δημιουργείται ένα νέο κράμα προβλημάτων στην κοινωνία, που για να αντιμετωπιστεί θα πρέπει σταθερά να στηρίζεται και στην τοπική αυτοδιοίκηση, που αν δεν μπορέσει να επωφεληθεί από μια ουσιαστική αποκέντρωση, δεν θα μπορέσει παρά τη θεωρία να ασκήσει ουσιαστικές κοινωνικές πολιτικές. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τον κάθε Δήμο, διότι πρέπει να αντρίσει στοιχεία τα οποία ενδεχομένως να μην μπορεί από καμία άλλη πηγή να τα αντρίσει, και αξίζουν συγχαρητήρια στα στελέχη της Περιφέρειας, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, που έχουν κάνει αυτό το σημαντικό έργο. Είμαστε υπερήφανοι για αυτό το έργο το οποίο γίνεται με το παρατηρητήριο. Πήραμε τα συγχαρητήρια χθες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλα αυτά τα οποία κάνει η Περιφέρεια, καινοτόμα εργαλεία που θα δείξουν ποια πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα για την ένταξη των ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Και είναι άλλη μια απτή, ένα απτό παράδειγμα της σύνδεσης που υπάρχει ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και στην κοινωνία της Κρήτης. Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης, με φόντο τα θετικά αποτελέσματα για τους στόχους που είχαν τεθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της προηγούμενης περίοδου, η αύξηση κονδυλίων από τη μια, αλλά και τα τομεακά προγράμματα από την άλλη, δύναται να δώσουν περαιτέρω εργαλεία για τοπικές δράσεις κατά της φτώχειας και της ευαλωτότητας, στοχευμένες ανά περιοχή με διαφορετικό τρόπο. Εμείς έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό πάνω στην κοινωνική πολιτική και εκτιμώ ότι με τα επόμενα βήματα, με τη νέα κυβέρνηση, θα μπορούμε να διεκδικήσουμε επιπλέον πόρους.